Επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κοντά μας είναι η κυρία Σύση Φραγκοπούλου από την παράταξη Πόλη Μπροστά, αντιπολίτευση του Δήμου Παύλου Μελά. Θα συζητήσουμε ένα σοβαρότατο θέμα που έχει να κάνει με το Δήμο, τα μετέωρα Πολύχνης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κυρία Φραγκοπούλου. Σας ευχαριστώ. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλώς σας βρήκαμε. Βέβαια, μετά τις εκλογές, γιατί τα είχαμε πει και προεκλογικά, είχαμε την ευκαιρία, δεν είναι το μόνο ζήτημα που έχετε στο Δήμο Παύλου Μελά αυτή τη στιγμή. Απλά είναι ένα από τα μεγάλα και είναι ένα που είχε μπει στην προεκλογική ατζέντα και στον πολιτικό λόγο, κυρία Φραγκοπούλου, και το δικό σας, γιατί είστε πολύ καλή γνώστρια του θέματος και άλλων παρατάξεων ομολογουμένως, ως προς άμεση επίλυση. Δηλαδή, ταλανίζει πολλά χρόνια την περιοχή. Είναι ένα μεγάλο και διαχρονικό ζήτημα το ζήτημα των αυθαιρέτων, κυρίως στην περιοχή των Μετεώρων. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες περιοχές στον ενιαίο Δήμο Παύλου Μελά και κάποιες περιοχές στη Σταυρούπολη και στην Ευκαρπία, αλλά σε μικρότερη έκταση. Το ζήτημα το εστιάζουμε περισσότερο στα Μετέωρα, γιατί διαχρονικά γίνανε προσπάθειες και ενέργειες για την χρέωση των καταπατημένων εκτάσεων και την τακτοποίησή τους, πρωτίστως για το συμφέρον του Δήμου και τη διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ελοχεύει καθημερινά ο κίνδυνος καταπατήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή και δευτερευόντως, γιατί αποτελεί ένα κοινωνικό ζήτημα από τη δεκαετία του 80 ακόμα στην περιοχή. Το 1997 με το νόμο 2508 καταφέραμε να τακτοποιήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι από την πολεοδομική ενότητα την 5, την περιοχή P5 όπως τη λέμε χαρακτηριστικά. Εντούτοις όμως εκκρεμεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης πολεοδομικής ενότητας, στην οποία υπήρχε πρόβλημα σημαντικό όσον αφορά εφαρμογή του σχεδίου, δεν υπήρχε πράξη εφαρμογής και ένα μεγάλο επίσης πρόβλημα στην περιοχή, στην πολεοδομική ενότητα P15, θα την ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι της περιοχής και όσοι περνάνε από εκεί, είναι η περιοχή απέναντι από τα μεγάλα γήπεδα, το γήπεδο Αλέξανδρος Νικολαίδης που υπάρχει στην Πολύχνη, η οποία εντάχθηκε εδώ και μια δεκαετία στο σχέδιο πόλης. Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια από τότε ουσιαστικά που δημιουργήθηκε ο ενιαίος Δήμος Παύλου Μελά, δεν έχει γίνει καμία σημαντική ενέργεια για την λύση αυτού του τόσο μεγάλου προβλήματος. Ενός προβλήματος που δεν ήταν γνωστό μόνο στο Δήμο Πολύχνης, σίγουρα ήταν γνωστό και στις γύρω περιοχές και είναι και πανελληνίως γνωστό, αφού το 2009 επισκέφτηκε την περιοχή μας. Τότε εγώ ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων με τη διοίκηση του κυρίου Θεοδωρίδη, που έκανε πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Επισκέφτηκε την περιοχή μας η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Χωροταξίας, η κυρία Κουδούνη, και είδε από κοντά το σημαντικό το αυτό πρόβλημα. Μάλιστα. Να δούμε, θέλω λίγο το ρεπορτάζ μαζί, κυρία Φραγκοπούλου, και πώς περιγράφετε και εσείς και οι κάτοικοι και ο αντιδήμαρχος του Δήμου, πώς περιγράφετε όλο αυτό το πρόβλημα και το τι πρέπει να γίνει τελικά, και θα επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Από πάνω τους το στίγμα της αυθαιρεσίας επιθυμούν οι κάτοικοι του οικισμού Μετεώρων Πολύχνης στο Δήμο Παύλου Μελά. Ένας οικισμός που σταδιακά άρχισε να δομείται ως αυθαίρετος από τη δεκαετία του 70, όταν αρκετές οικογένειες ήταν εκείνες που θέλησαν μέσα σε ένα οικόπεδο να χτίσουν ένα σπίτι και να στεγάσουν τον οικοκυριό τους. Να χρειαστούν να ησυχάσουμε, να ξέρουμε ότι αυτό είναι δικό μας, να πληρώσουμε τι πρέπει να πληρώσουμε και να γίνει μια ρημοτόμηση σωστή. Τα μισά από εδώ χρεωθήκανε καμιά 500 σπίτια και άλλα 500 είμαστε αχρεωτοί να τακτοποιηθούν, να τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή ήρθαμε, θα πεθάνουμε και είμαστε ταλαιπωρημένοι έτσι χωρίς να καθαρίσει η ιστορία. Δεν γίνεται να είσαι μέσα 3 χιλιόμετρα από την πόλη και να είσαι ο αυθαίρετος με την ταμπέλα να ντρέπει το παιδί σου να πει ότι μένει στα Μετέωρα, γιατί είναι αυθαίρετα. Δεν θέλουμε να μας τα χαρίσουν, θέλουμε να πληρώσουμε ένα τίμημα όσο μπορούμε και όσο πρέπει, να το δουν σαν κοινωνικό πρόβλημα. Τα πρώτα σπίτια, οι πρώτες καταπατημένες εκτάσεις και τα πρώτα σπίτια χτίστηκαν στη δεκαετία του 70 και από εκεί και πέρα μέχρι και σήμερα δυστυχώς φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια πάρα πολλές κατοικίες. Εκατοντάδες στρέμματα έκτοτε καταπατήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σήμερα οι κάτοικοι δεν ζητούν πλέον να είναι αυθαίρετοι. Ζητούν να πληρώσουν και να αποκτήσουν την ιδιοκτησία τους κανονικά και νόμιμα με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
οι κάτοικοι της συνοικίας αυτής των μετεώρων ζητούν να πληρώσουν αυτά που πρέπει για να νομοποιηθούν οι κατοικίες τους ώστε να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον. Το σημαντικό ζήτημα είναι ότι περίπου 330 στρέμματα δημοτικής γης είναι καταπατημένοι από κατοίκους, από ανθρώπους που για διάφορους λόγους και ειδικά στην αρχή για οικονομικούς λόγους ήρθαν σε αυτή την περιοχή που μην τη βλέπετε σήμερα όπως είναι με πάρα πολλά σπίτια, ήταν ακατοίκητοι και χτίσαν εδώ τα σπίτια τους και μένανε σαν έχοντας τα σπίτια σαν πρώτη κατοικία. Μένουν εδώ και 40 χρόνια εδώ πέρα. Το 97 καταφέραμε τότε ως Δήμος Πολύχνης, τότε διοίκηση, να υπάρξει μια νομοθετική ρυθμίση στο νόμο 2508 που αφορούσε ειδικά για αυτή την περιοχή, ούτως ώστε να μπορέσουν να χρεωθούν οι άνθρωποι που κατήχαν αυτές τις εκτάσεις την γη τους για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν. Τι σημαίνει να χρεωθούν την γη τους και γιατί εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να ξαναενεργοποιηθεί, να υπάρξει μια νέα νομοθετική ρύθμιση που θα δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει. Σημαίνει ότι με την χρέωση της καταπατημένης έκτασης ο Δήμος μπορεί να ορίσει τη γη του. Ο αυθαίρετος οικισμός των μετεώρων έχει απασχολήσει διαχρονικά τις δημοτικές αρχές Πολύχνης στο παρελθόν, Παύλου Μελά σήμερα. Επίσης, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες κυβερνητικές ρυθμίσεις, έχουν πάρθει διάφορες πρωτοβουλίες, χωρίς όμως να προχωρά μέχρι τέλους κάποια από αυτές. Οι οικογένειες αυτές είναι από το 70 μέχρι το 75, πες, μέχρι και το, ας πούμε, 90. Μιλάμε για παράνομα. Είναι καταπατητές. Είναι γύρω στις 500 οικογένειες. Είναι ένας μεγάλος συνοικισμός. Δεν φτάνει ότι είναι εκείνος ο συνοικισμός. Και από την μπροστινή πλευρά των μετεώρων έχουν σπίτια που δεν έχουν χρεωθεί. Ακόμα είναι, μιλάμε για το 70. Μένουν εκεί και δεν έχουν χρεωθεί ακόμα. Και αυτά πρέπει να γίνουν. Θέλουν από το Υπουργείο να εισκύψει σε αυτό το πρόβλημα των μετεώρων και να λυθεί. Γιατί ο Δήμος θέλει αυτά, θα εισπράξει αρκετά και θα μπει σε μια κανονικότητα. Αν κάνετε μια βόλτα ανάμεσα στους δρόμους ή σε σημεία που ούτε πάει ο νου σας, πίσω από τους Βυζαντινούς νερόμυλους, εδώ σε κάποια στενά, καθημερινά χτίζονται σπίτια και αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να ελεγχθούν. Και σας μιλάω από προσωπική εμπειρία. Εγώ άπειρες φορές βρέθηκα μάρτυρας τέτοιας διαδικασίας. Λόγω της αυθαίρετης δόμησης στην περιοχή καταστρατηγούνται όλες οι πολεοδομικές διατάξεις. Οι δημοτικές αρχές διαχρονικά με μεγάλη δυσκολία κατάφεραν να παρέχουν στους ανθρώπους που μένουν στα μετέωρα βασικές υποδομές. Ίδρυυση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση. Εμείς θέλουμε να χρεωθούμε, να πληρώσουμε, εμείς δεν είμαστε καταπατητές. Εμείς ήρθαμε αναγκαστικά, η ζωή μας έκανε να έρθουμε να κάνουμε μια ετοφολιά εδώ επάνω, όπως βλέπετε. Είναι όλα, ναι, είναι πάνω από 40 χρόνια αυτή η ιστορία και είναι βράχια. Εδώ αν θα έρθουν από την Καλαμαριά θα μας ζητάνε και αυτοί να πληρώσουμε, γιατί το χώμα το έχουμε φέρει από αλλού. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα, βάλαμε τη φωλιά μας εδώ, ξεκινήσαμε και από εκεί και πέρα, εφόσον έχουν περάσει 40 και 45 χρόνια, επόμενο, θα κάνουμε και ένα δωμάτιο ακόμη και το μπάνιο μας, την τουαλέτα κτλ. Λόγω της αυθαίρετης δόμησης στην περιοχή καταστρατηγούνται όλες οι πολεοδομικές διατάξεις. Οι δημοτικές αρχές διαχρονικά με μεγάλη δυσκολία κατάφεραν να παρέχουν στους ανθρώπους που μένουν στα μετέωρα βασικές υποδομές. Ίδρυυση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση. Η χρέωση δεν λέμε να πάρω ένα στρέμμα το καθένα στα μετέωρα. Είναι 200 με 300 μέτρα. Αυτό είναι. Είναι το 1 τρίτο μέχρι 200 μέτρα και από εκεί πάνω θα είναι κανονικά η τιμή που τρέχει σήμερα. Τι έκανε ο Δήμος τώρα για τα μετέωρα. Για τα μετέωρα, όταν εγώ ήμουν στην Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, τους βάλαμε οικονόμους, αποχέτευση. Προσπαθήσαμε με την αποχέτευση, με την ίδρυυση και πήραμε το OK τους και εκεί που είχαν βόθρους και συνεχώς αδειάζανε και τρέχανε στους δρόμους και κάνανε, σήμερα έχουν αποχέτευση. Ηλεκτρισμό έχουμε, δηλαδή. Νερό έχουμε.
δρόμους έχουν, όχι όλους καλούς, υπάρχουν και δρόμοι που πρέπει να γίνουν. Και μάλιστα τώρα τελευταία έχουμε την Β' Πάροδο Κηφισίας που πάει στο τέταρτο λύκειο, το τρίτο λύκειο μετεωρών. Εκείνος ο δρόμος πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από εμάς. Και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Για να κινήσουν πιο άμεσα και γρήγορα τις πράξεις τακτοποίησης των κτισμάτων και των σπιτιών τους, οι κάτοικοι ούτως ή άλλως έχουν προχωρήσει εδώ και καιρό στην ίδρυση και λειτουργία ενός συλλόγου. Μάλιστα, αυτά λοιπόν συμβαίνουν στα Μετέωρα. Κυρία Φραγκοπούλου, προκαλεί αίσθηση στο γεγονός ότι σήμερα ακόμη εξακολουθούν να χτίζουν. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα για τον υπάρχον οικισμό, έτσι όπως είναι δομημένος, και ακόμη χτίζουν. Καταρχήν, γι' αυτό ακριβώς επιμένουμε και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Γιατί άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον αντιδήμαρχο να λέει ότι τους δώσαμε αποχέτευση. Η αποχέτευση είναι σε ένα πάρα πολύ μικρό σημείο, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του δρόμου. Υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που είναι χωρίς αποχέτευση. Και καταρχήν δεν μπορεί να δημιουργηθεί και σωστή αποχέτευση αν δεν χαρακτούν δρόμοι και δεν υπάρχουν όρια. Mm-hmm. Και μάλιστα ο Δήμος αρνείται να δώσει κάποια τοπογραφικά που χρειάζεται η ΕΑΘ για να προχωρήσει το δίκτυο της αποχέτευσης. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν συντονισμένες κινήσεις, οργανωμένες, από ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά το ζήτημα, τόσο από τεχνικής απόψεως, όσο και από νομικής. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν το σύλλογο εκεί είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά και μπορούν να κινήσουν κάποια νήματα, με τη βοήθεια βέβαια της αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, σαφέστατα, οι άνθρωποι που ζουν εκεί τόσα χρόνια, αυτό ακριβώς, έχουν και την εμπειρία και τη θέληση και μπορούν να βοηθήσουν τις διοικήσεις. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να έχει τη θέληση και η εκάστοτε διοίκηση. Δεν μπορούμε από το 2010 και μετά να μην έχει γίνει καμία επαφή, καμία συζήτηση και καμία συνάντηση. Και για να μην αδικώ κανέναν, την πρώτη χρονιά που ανέλαβε ο κύριος Δεμουρτζίδης, το 2014, μας κάλεσε σε μία συνάντηση κάποιους κατοίκους και κάποιους αρμόδιους. Ανάμεσα σε αυτούς ήμουνα και εγώ, γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ το προσχέδιο μιας καινούργιας νομοθετικής ρύθμισης, για να συζητήσουμε και να προχωρήσει το ζήτημα. Από εκεί και πέρα υπήρξε μία μεγάλη παύση, και όταν εγώ προσωπικά ρώτησα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται με το ζήτημα των αυθερέτων στα Μετέωρα, μου απάντησε ο Δήμαρχος ότι από τη στιγμή που είχε αναλάβει τότε ο κύριος Σταθάκης, να φανταστείτε, υπουργός στο αρμόδιο Υπουργείο, σταμάτησε η επαφή με το Υπουργείο. Που σημαίνει ότι κανένας δεν κινεί τις διαδικασίες. Εδώ θέλω να πω ότι πέρα από τους κατοίκους... Έχει ξαναρχίσει η επαφή με το Υπουργείο, όχι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα προσχέδιο πολύ σημαντικό και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει, και να αναφερθώ και σε δύο δικηγόρους οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ το Δήμο, κυρία Μαυρίδου και κυρία Δρίτσα, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στα συγκεκριμένα ζητήματα, και παρόλα αυτά η κατάσταση είναι στάσιμη. Αυτά δεν λύνονται με μία μόνο φορά επίσκεψη στο Υπουργείο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες υποθέσεις, οι οποίες όμως έχουν οριμάσει περισσότερο από ποτέ. Και ειδικά μετά το Μάλτι, εύχομαι να μην γίνουμε κι εμείς πραγματικά αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα στην περιοχή μας. Πάντως, δρόμους για να περάσει ένα πυροσβεστικό ή να μπει ασθενοφόρο δεν υπάρχουν. Όχι. Δεν έχει η περιοχή. Όχι, βέβαια. Δεν έχει δρόμο για να πάνε τα παιδιά, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, στο τρίτο λύκειο των Μετεωρών. Πώς κινούνται με τα γιοταχή αυτοκίνητα. Αν δείτε, έχει κάτι ανηφόρης ή κάτι τσιμεντόδρομος με φοβερές κλίσεις και δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα κανένας. Πόσο μάλλον τα παιδιά που είναι αναγκασμένα να διασχίσουν τέτοιους δρόμους για να πάνε στο σχολείο. Συγκεκριμένους δρόμους στη Β' Πάροδο Κηφισίας, τον οποίο υποσχέθηκε ο Δήμαρχος από το 2015 ότι θα κατασκευάσει, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα ζήτημα που έχει χρώμα, πρέπει να έχει όμως τη θέληση και την διεκδίκηση από όλους τους φορείς, και πραγματικά να υπάρξει η επιμονή και η γνώση, επιμένω σε αυτό, για να μπορέσει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες, νομικές και τεχνικές, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και αυτοί που ακούνε, όταν ακούνε αυθαίρετες καταπατημένες εκτάσεις, μπορεί να θεωρούν ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να βγάλουν χρήματα, για να πουλήσουν οικόπεδα, ή άνθρωποι που έχουν λυμμένα τα βιοποριστικά τους προβλήματα. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων έχει σοβαρά κοινωνικά
κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Και το σοβαρότερο ζήτημα είναι ότι ο Δήμος, ενώ έχει εντάξει την περιοχή του στο σχέδιο πόλης, δεν μπορεί να υλοποιήσει κανένα έργο. Με το κτηματολόγιο τι γίνεται όσον αφορά αυτή την περιοχή? Στο κτηματολόγιο έχει δηλωθεί όλη η έκταση από το Δήμο Πολύχνης, γιατί είναι έκταση του Δήμου Πολύχνης. Παράλληλα όμως, οι κάτοικοι κάναν και αυτοί οι δηλώσεις, που φαντάζομαι ότι απορρίφθηκαν, ήρθαν οι ενστάσεις, ότι κατέχουν κάποια συγκεκριμένη γη και κατοικία. Και μάλιστα υπήρχαν και επιτίδη. Το σύνολο της έκτασης το έχει δηλωμένο ο Δήμος ως ιδιοκτησία του Δήμου. Αφού είναι ιδιοκτησία και του Δήμου. Και τα επιμέρους τμήματα που είναι χτισμένα τώρα πάνω, που έχουν κάτοικοι τα σπίτια, τα δηλώσαν από την πλευρά. Και ξέρετε δηλαδή πολύ καλά ότι υπάρχουν και κάποιοι επιτίδη που με τον καινούριο νόμο των τακτοποιήσεων κλπ. Βγάζουν χρήματα, υποσχόμενοι στους πολίτες ότι μπορούν να τακτοποιήσουν τις κατοικίες τους. Κάτι βέβαια που δεν ισχύει, γιατί εδώ μιλάμε κατοικίες σε δημόσια έκταση. Σε δημοτική γη. Εδώ πραγματικά θα πρέπει να παρέμουν και αρχές σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Φραγκοπούλου. Ειδικά όπως αναφέρεται με τους επιτίδους, θα πρέπει να παρέμουν οι αρχές. Βεβαίως. Δηλαδή είναι θέμα εισαγγελίας να ερευνήσει καταστάσεις, αν συμβαίνουν τέτοιες όντως. Ξέρετε εκεί κάτι όμως. Το κρίσιμο και το ζητούμενο είναι να λυθεί αυτό το ζήτημα. Να λυθεί για να μπορέσουμε κι εμείς πραγματικά να αναβαθμίσουμε την περιοχή, να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές. Το 2020, φτάνουμε στο 2020, είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν αποχετεύσεις στις κατοικίες. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ελλείμματα τα οποία τρέχουν στους δρόμους, να μην υπάρχει ηλεκτρισμό σε κάποια σπίτια και το κυριότερο να φυτρώνουν αυτό ακριβώς που είπα και στο ρεπορτάζ, σαν τα μανιτάρια καινούργια σπίτια. Ένφια πληρώνουν για αυτά τα σπίτια οι κάτοικοι? Νομίζω πως όχι. Θεωρητικά δεν θα έπρεπε. Αν το έχουν δηλωμένο στη φορολογική τους δήλωση και δεν ξέρω ακριβώς. Ό,τι και να σας απαντήσω, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά θεωρητικά. Είναι ασαφές το καθεστώς. Αυτά τα σπίτια τώρα, κυρία Φραγκοπούλου, πώς εκτιμάτε, έτσι για να ολοκληρώσουμε και με αυτό την κουβέντα, πώς εκτιμάτε η αξία τους για να πούμε ότι θα κληθούν να πληρώσουν, να νομιμοποιηθούν? Καταρχήν αν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, θα υπάρχει μία σειρά μέτρων και διαδικασιών, προϋποθέσεων, με τις οποίες θα χρεωθούν τα σπίτια. Δηλαδή κάποιος που εμφανίζει 2 και 3 σπίτια, σαφέστατα δεν θα χρεωθεί την κατοικία που έχει και θα αναγκαστεί να την εγκαταλείψει, να την αφήσει. Εδώ μιλάμε για πρώτη κατοικία, μιλάμε για συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένη χρέωση όσον αφορά στο τμήμα του οικοπαίδου που κατέχει. Σήμερα κάποιος μπορεί να κατέχει ένα στρέμμα. Το ένα στρέμμα δεν θα χρεωθεί, δεν σημαίνει ότι θα χρεωθεί το ένα στρέμμα, θα χρεωθεί την απαιτούμενη γη, ούτως ώστε να υπάρξει, να διασφαλίσει την πρώτη κατοικία του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα επιστραφούν στο Δήμο και ταυτόχρονα θα υπογράφει ένα έγγραφο το οποίο θα λέει ότι αφήνει την υπόλοιπη έκταση στη διάθεση του Δήμου, ναι, όπως και είναι. Θέλω να πω, θα είναι ποσά που θα μπορούν πάντα είναι με ευνοϊκές ρυθμίσεις, είναι με δόσεις, είναι με βάση την αντικειμενική αξία και χαμηλότερα και υπάρχει ένα συγκεκριμένο κριτήριο σε επαφή και με το Υπουργείο Οικονομικών και με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ένα συγκεκριμένο τίμημα συμβολικό, ας πω εντός εισαγωγικών, με το οποίο θα χρεωθεί την γη του. Δηλαδή δεν πληρώνει στην εμπορική αξία το σπίτι και την γη, αλλά πρέπει αυτό το θέμα να τελειώνει. Το φέρατε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδριάση? Βεβαίως. Αρκεί να σας πω ότι πριν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσαμε το Γενικό Πολυοδομικό της Πολύχνης, το οποίο είχε ξεκινήσει το 2008 και ακόμα δεν ολοκληρώθηκε. Και να σας πω εδώ ότι με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι 10 χρόνια μετά δεν έχουμε συζητήσει ποτέ ολοκληρωμένα το σχεδιασμό της πόλης μας, τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν έχει έρθει ποτέ σε συζήτηση το πολυοδομικό του πρώην Δήμου Σταυρούπολης ή του πρώην Δήμου Ευκαρπίας. Πρέπει να γίνουν κινήσεις και ενέργειες συντονισμένες και από ανθρώπους που έχουν γνώση. Δεν μπορούμε πια να αντιμετωπίζουμε τμηματικά και μερικώς την πόλη μας. Είμαστε ο 17ος μεγαλύτερος Δήμος στην Ελλάδα. Είμαστε ένας Δήμος με συγκριτικά πλεονεκτήματα, ένας Δήμος
που έχει δυνατότητες επέκτασης και αξιοποίησης. Πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είμαστε ένας Δήμος, πραγματικά με συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φρακοπούλου. Θα πραγματικά περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα, για να μπορέσουμε κι εμείς να αναδείξουμε το σχετικό ρεπορτάζ και ελπίζουμε σύντομα κιόλας. Είμαστε στη διάθεσή μας οποτεδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Αύριο και πάλι στις 5.30 κοντά σας με τα αυτοδιοικητικά. Οι ειδήσεις, ρεπορτάζ, αναλυτικά, η επικαιρότητα στις 9 στο κεντρικό δελτίο με τον Σάκη Μόσχη και στις 8.30 στις αναλύσεις. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα και καλό σας βράδυ.